Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τις 7, και υπέρβαση όπως πάντα ζωντανά στις οθόνες σας από τη φιλόξενη συχνότητα του Contra Channel. Μαζί σας λοιπόν, μαζί με όλα τα μέλη μας, με όλους τους δανειολήπτες του κινήματος Υπέρβαση για μία ακόμη εκπομπή. Είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή αυτής της χρονιάς. Η τελευταία θα είναι την ερχόμενη Τετάρτη και μετά θα ξαναπούμε στις αρχές του Γενάρη. Με πάρα πολλά θέματα και σήμερα, πολλή επικαιρότητα και για το θέμα των τραπεζών και για το θέμα των πλησιεριασμών, αλλά και για τα τρέχοντα φορολογικά θέματα που είναι πάρα πολλά και θα τα αναλύσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα υπάρχει όλος απαραίτητος χρόνος προκειμένου και σήμερα να ενημερωθείτε και σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή, εκτός από την ενημέρωση, να σας δώσουμε υπεύθυνες και αξιόπιστες λύσεις για να αντιμετωπίσετε όλα τα προβλήματα που αφορούν τη σχέση σας με τις τράπεζες, τα θέματα που αφορούν τα κόκκινα σας δάνεια, τους πιθανούς πλησιεριασμούς από τους οποίους μπορείτε να κινδυνεύετε, αλλά και τους οφειλές σας στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως πάντα μαζί μας στην παρουσίαση αυτής της εκπομπής, Στέφανος Κουλουμπής στο στούντιο, Γιώργος Κοντός στο κοντρόλ και Λεωνίδα Στάμους πάντα μαζί μου στην παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα, Κυριάκο. Κοντεύει το τέλος της χρονιάς. Τα πράγματα, Λεωνίδα μου, βλέπουμε ότι δεν αλλάζουν. Το κακό στο χειρότερο, αλλάζουν. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα, πάντα είναι η κατάσταση. Ναι, το κακό στο χειρότερο είναι μια αλλαγή. Έχεις δίκιο. Για πες μας σήμερα τι γίνεται με τους πλησιεριασμούς. Βλέπουμε... Πλησιεριασμοί και πάλι πρώτης κατοικίας δεν γίνονται. Υπάρχουν κάποιοι πλησιεριασμοί συγκεκριμένα στο δελτίο που έχουμε. Ναι. Να μας βάλει ο σκηνοθέτης μας στην εικόνα το δελτίο πλησιεριασμού του νομού Αττικής αυτή την Τετάρτη. Για να δείτε ότι πραγματικά είναι προγραμματισμένοι οι πλησιεριασμοί και για σήμερα. Την έχουμε την εικόνα από το δελτίο πλησιεριασμών του νομού Αττικής. Μπορεί να μας τη βάλει ο σκηνοθέτης μας, θα τη δούμε. Μόλις την έχουμε λοιπόν, θα τη δούμε την εικόνα. Ωραία, από το δελτίο το οποίο να το λοιπόν το δελτίο. Το δελτίο. Έτσι. Διαπιστώνουμε ότι μόνο 4 είναι πλησιεριασμοί από δανείστριες τράπεζες κατά ιδιωτών. Δεν αφορούν βέβαια πρώτη κατοικία, αλλά αν μπορούσαμε να δούμε καλύτερα, θα βλέπαμε ότι είναι τέταρτο διαμέρισμα, 4 διαμερίσματα, 4 κίνητα, κάποιο. Υπάρχουν πλησιεριασμοί. Εννοείται υπάρχουν. Πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα από το 2017 για την εικόνα. Εκεί θα κλάψουμε όλοι. Απλά να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι μέχρι σήμερα η παρτίδα σώζεται από το Σεπτέμβριο και μετά, γιατί μέχρι το Σεπτέμβριο τη σώσανε και οι δικηγόροι και οι συμβολιογράφοι, γιατί με την απεργή, με την αποχή των δικηγόρων δεν βγάλανε οι τράπεζες διαταγές πληρωμής. Άρα πώς να υπάρχουν πλησιεριασμοί χωρίς διαταγές πληρωμής. Άρα ειδικά τώρα από το Σεπτέμβριο και μετά. Την παρτίδα την έχουν σώσει οι συμβολιογράφοι με την αποχή. Αλλά παρόλα αυτά, Λεωνίδα μου, βλέπουμε οι τράπεζες, ενώ γνωρίζουν ότι έχουν αποχή οι συμβολιογράφοι, ξανά βλέπουμε στα δελτία πλησιεριασμού τραπεζών. Τι κάνουν, επενδύουν στους απεργοσπάστες? Όχι, επενδύουν στη μείωση του τιμήματος, γιατί είναι παλιοί πλησιεριασμοί, οι οποίοι μετά τον πρώτο πλησιεριασμό μπορούν να μειώσουν τιμήματα. Και πάνε λοιπόν για επαναληπτικούς για μείωση τιμήματος. Για μείωση τιμήματος. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιο? Όσο το δυνατόν φθηνότερα να φύγουν τα σπιτάκια σας. Ακούτε τα λοιπόν οι δανειολήπτες. Και έχει σημασία για το θέμα του πλησιεριασμού, Λεωνίδα. Σήμερα είχε ένα πολύ δυνατό θέμα η γερμανική, η Süddeutsche Zeitung εφημερίδα, η οποία είπε ότι διπλασιάστηκαν οι πλησιεριασμοί στην Ελλάδα το 2016. Δηλαδή, ενώ οι πλησιεριασμοί δεν γίνονται είτε μέχρι το Σεπτέμβριο, όπως σας είπαμε, για την αποχή δικηγόρων και συμβολιογράφων, είτε από το Σεπτέμβριο και μετά με την αποχή των συμβολιογράφων, παρόλα αυτά, οι πλησιεριασμοί προγραμματισμένοι, αυτοί που επισπεύδονται από τις τράπεζες, έχουν διπλασιαστεί. Και επειδή διπλασιάστηκαν λοιπόν οι πλησιεριασμοί, πολύ καλά σας είπε ο Λεωνίδας ο Στάμος, ότι από το Γενάρη θα γίνει ο κακός χαμός, γιατί δεν μπορεί να έχουμε την απέτηση οι συμβολιογράφοι να απέχουν για όλη τους τη ζωή. Κάποια στιγμή θα τελειώσει η αποχή των συμβολιογράφων, έτσι δεν είναι, Λεωνίδα? Αφενός, αφετέρου που θα γίνει και ηλεκτρονικός πλησιεριασμός. Ναι. Τελειώνει η αποχή των συμβολιογράφων. Οι πλησιεριασμοί σύντομα, πολύ σύντομα με το νέο έτος θα είναι ηλεκτρονικοί. Άρα όντας ηλεκτρονικοί πλησιεριασμοί δεν θα υπάρχει ούτε η δυνατότητα να μπλοκαριστούν στα ειρηνοδικεία από παρεμβάσεις πολιτών, δανειοληπτών, συλλογικοτήτων ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν οι δανειολήπτες μην περιμένετε
Και ειδικά μην περιμένετε την τελευταία στιγμή. Σας είπαμε ότι στην υπέρβαση το μεγάλο μας μυστικό για να αντιμετωπίσουμε τις τράπεζες είναι ότι πρέπει να κινηθούμε πρώτοι εμείς κατά των τραπεζών πριν κινηθούν οι τράπεζες εναντίον μας. Άρα μην περιμένετε η τράπεζα να σας καταγγείλει τη σύμβαση και να σας βγάλει τη διαταγή πληρωμής για να έρθετε κοντά μας, γιατί και πάλι μπορούμε να σας βοηθήσουμε και πάλι θα σας βοηθήσουμε όπως βοηθάμε καθημερινά εκατοντάδες δανειολήπτες, αλλά η εξασφαλισμένη επιτυχία της δράσης μας έγκυται στο γεγονός ότι εμείς πρέπει να προλάβουμε την τράπεζα πριν μας προλάβει αυτή, δηλαδή να συμμετέχουμε στην ομαδική αγωγή και να στείλουμε το εξώδικο επανακαθορισμού οφειλών στις τράπεζες πριν οι τράπεζες μας εκδώσουν τη διαταγή πληρωμής. Για του λόγου του αληθές, Κυριάκο, έχω διαπιστώσει ότι τα τελευταία δικόγραφα των τραπεζών όταν καταθέτουμε ανακοπές δεν περιέχουν την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Δηλαδή ότι όψιμα καταθέσαμε την ανακοπή, αφού δηλαδή είχε κινηθεί η διαταγή πληρωμής, για τον λόγο ότι προεκδόσεις της διαταγής πληρωμής έχουμε κινηθεί ένδικα, δηλαδή κατά των τραπεζών με αγωγή. Έτσι, μπράβο. Και έχουμε πει στους δανειολήπτες μας, και θα το πούμε άλλη μια φορά σήμερα, γιατί έχουμε πει ότι η επανάληψη είναι μήτυρ μαθήσεως, με τη συμμετοχή σας στην αγωγή εξασφαλίζετε την υπέρ σας εκκρεμωδικία, μόνον εφόσον η συμμετοχή σας στην αγωγή είναι προγενέστερη από την ημερομηνία που η τράπεζα καταθέτει την αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Γι' αυτό σας λέμε, ελάτε κοντά μας πριν φτάσετε στο χείλος του γκρεμού, πριν η τράπεζα καταθέσει αίτηση για να σας βγάλει διαταγή πληρωμής, για να έχετε το πλεονέκτημα και της εκκρεμωδικίας. Εκτός από τους λόγους ουσίας για τους οποίους καθημερινά ακυρώνουμε διαταγές πληρωμής και τις αποφάσεις τις δημοσιεύουμε και τις βλέπετε όλοι σας, υπάρχει και ο τυπικός λόγος της εκκρεμωδικίας που τον έχετε όλοι οι δανειολήπτες του κινήματος υπέρβαση που συμμετέχετε στην αγωγή πριν η τράπεζα εκδώσει την εναντίον σας διαταγή πληρωμής. Και παράλληλα, σας το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, με το εξώδικο επανακαθορισμού οφειλών, αυτό που πετυχαίνετε είναι να καταστήσετε την οφειλή σας μη βέβαιη και μη εκαθαρισμένη, με αποτέλεσμα να αμφισβητήσετε την οφειλή σας κατά κεφάλαιο και τόπους, για τους λόγους που αναφέρονται στο εξώδικο επανακαθορισμού οφειλών, τους γνωρίζετε ποιοι είναι, με αποτέλεσμα η τράπεζα εκδίδοντας την εναντίον σας διαταγή πληρωμής, εμείς να έχουμε και τυπικό λόγο να την ακυρώσουμε, πέρα από τους λόγους ουσίας, ότι δηλαδή εμείς πριν μας εκδώσει η τράπεζα τη διαταγή πληρωμής, έχουμε αμφισβητήσει την οφειλή μας κατά κεφάλαιο και τόκους. Άρα την ημέρα που εσύ πήγες να εκδώσεις τη διαταγή πληρωμής, η οφειλή μας δεν ήταν βέβαιη και καθαρισμένη. Κακώς την εξέδωσες και γι' αυτό σήμερα στην ανακόπτουμε και στην ακυρώνουμε. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό, τώρα θα το πεις, Δονίδα. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας της δράσης μας και αυτοί, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά οι δανειολήπτες μας, είναι όλη η στρατηγική πάνω στην οποία είναι χτισμένη η άμυνα του δανειολήπτη της υπέρβασης απέναντι στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Εμείς έχουμε κύριο στόχο να ακυρώσουμε τις διαταγές πληρωμής που βγάζουν ή που θα βγάλουν οι τράπεζες στο μέλλον στους δανειολήπτες μας, γιατί γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι χωρίς διαταγή πληρωμής δεν μπορεί να υπάρχει πληστηριασμός. Και ο μόνος σίγουρος τρόπος για να γλιτώσει ο δανειολήπτης τον πληστηριασμό είναι να ακυρώσει την εναντίον του διαταγή πληρωμής, γιατί χωρίς διαταγή πληρωμής η τράπεζα δεν μπορεί να προχωρήσει σε εκτέλεση, δηλαδή δεν μπορεί να σας βγάλει τα σπίτια στον πληστηριασμό. Πες μας, Λεωνίδα. Εν ολίγης, Κυριάκο, και το λέω και στους κυρίους, κυρίους, κυρίες, αυτό που εμείς προσπαθούμε και επιδιώκουμε είναι να δημιουργήσουμε τον συνεργάσιμο τραπεζίτη. Έτσι. Δηλαδή με όλη αυτή τη διαδικασία να εξαναγκάσουμε τον τραπεζίτη, ωραίο, τον δανειστή μας. Ωραίο, αυτό το θυμήθηκες, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Έτσι. Θυμάμαι την ατάκα που είχες πει τότε. Ο συνεργάσιμος τραπεζίτης, λοιπόν. Τραπεζίτης. Έτσι. Γιατί αυτή είναι και η ουσία, δεν μπορεί δηλαδή... Ο κύριος τουρνάρας της τράπεζας της Ελλάδος με τον κώδικα δεοντολογίας, οι δανειστές, η κυβέρνηση, οι αρμόδιοι υπουργοί, οι τραπεζίτες, σας έχουν φουσκώσει εδώ και ένα χρόνο τα κεφάλια με τον συνεργάσιμο δανειολήπτη. Σας λένε, ελάτε στην τράπεζα, υπογράψτε έγγραφα, παραιτηθείτε από ένδυκα μέσα,
παραιτηθείτε από συνταγματικά κατοχυρωμένα δικονομικά σας δικαιώματα, αποδεχθείτε τις οφειλές σας κατά κεφάλαιο και τόκους, δηλώστε μας όλοι σας την περιουσία κινητή και ακίνητη, δηλώστε μας τι περιουσιακά στοιχεία μπορεί να έχετε ακόμη και στο εξωτερικό. Σας λένε δηλαδή οι τράπεζες, ελάτε να μας τα δώσετε όλα στο πιάτο, για να μπορέσουμε να σας πάρουμε τα σπιτάκια σας εύκολα, να μην παιδευτούμε. Και αυτό ονομάστηκε συνεργάσιμος δανειολήπτης, δηλαδή συνεργάσιμο κορόιδο, δηλαδή με λίγα λόγια ηλίθιος. Αυτό είναι ο συνεργάσιμος δανειολήπτης. Ο συνεργάσιμος δανειολήπτης, αγαπητοί μας φίλοι, είναι ο δανειολήπτης που συνεργάζεται με την τράπεζα προκειμένου να τη διευκολύνει να του πάρει το σπίτι. Όσοι λοιπόν θέλετε να γίνετε τέτοιοι δανειολήπτες, μην έρχεστε καθόλου στην υπέρβαση. Για τους υπόλοιπους όμως που είστε στην υπέρβαση, εμείς η υπέρβαση που κάναμε σαν υπέρβαση, γιατί δεν είναι τυχαίο και το όνομα του σωματείου μας, το όνομα του κινήματος, η υπέρβαση είναι ότι περάσαμε από το συνεργάσιμο δανειολήπτη στον συνεργάσιμο τραπεζίτη. Εμείς με τις δράσεις και τα δικόγραφά μας καλούμε τις τράπεζες πλέον να γίνουν συνεργάσιμες. Καλούμε τους τραπεζίτες να γίνουν συνεργάσιμοι και να γίνουν συνεργάσιμοι όχι για να μας διευκολύνουν, όχι για να μας χαρίσουν τίποτα. Δεν διεκδικούμε κάτι που δεν δικαιούμαστε. Εμείς τους καλούμε τους τραπεζίτες να γίνουν συνεργάσιμοι, ζητώντας τους να εφαρμόσουν τον νόμο και απαιτώντας να σταματήσουν να παρανομούν. Να σταματήσουν να μας φορτώνουν τους λογαριασμούς των δανείων μας με παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις και να σταματήσουν να κινούνται εναντίον μας στα πλαίσια της λεγόμενης αυθαιρεσίας, με την οποία είχαν βολευτεί τόσα χρόνια γιατί κανένας δεν τους ενοχλούσε. Αλλά εδώ και 3 χρόνια που υπάρχει υπέρβαση και ενοχλήθηκαν πολύ και γίνανε μέχρι και συλλήψεις τραπεζιτών με το αυτόφορο, είμαστε οι μόνοι που τολμήσαμε και το κάναμε αυτό στην Ελλάδα, εκεί ξαφνικά οι άνθρωποι σοβαρεύτηκαν σε πολλά πράγματα. Θυμάστε πολύ καλά, πριν 3 χρόνια πηγαίνατε στην τράπεζα να ζητήσετε αντίγραφο δανειακής σύμβασης και σας λέγανε 300 ευρώ. Σήμερα αυτό έγινε ένα 20-άρικο. Αλλά για να γίνει ένα 20-άρικο, ξέρετε πόσες φορές ο Λεωνίδας ο Στάμος με την αστυνομία οργάνωσε συλλήψεις, διαδικασίες αυτοφόρου. Μέσω της αστυνομίας. Η αστυνομία δεν την κάνει εσύ τη σύλληψη, εννοείται. Εσύ έκανες τη μήνυση. Έλα μου, εδώ υπάρχουν εσύ έκανες τη μήνυση. Ήρθε η αστυνομία, συνελήφθηκαν τραπεζίτες, τους βάλαν στο περιπολικό, τους πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, γίνανε μηνύσεις για εσχροκέρδια και για υπεξαγωγή εγγράφων που διώκονται με το αυτόφορο και σιγά σιγά το πράγμα λογικεύτηκε και πήγαμε από τα 300 ευρώ στα 20, που και πάλι είναι πολλά. Γιατί για μια φωτοτυπία 4-5 σελίδων που είναι μια δανειακή σύμβαση, τα 20 ευρώ είναι πάλι εσχροκέρδια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αγαπητοί μας φίλοι δανειολήπτες, αυτό που κάποτε η τράπεζα σας ζητούσε να το κάνετε με 300 ευρώ, σήμερα σας το κάνει με 20, και αυτό είναι μια μεγάλη νίκη της υπέρβασης από τους αγώνες που δώσαμε εδώ και 3 χρόνια που υπάρχουμε και λειτουργούμε. Να μας βάλει ο σκηνοθέτης μας στην εικόνα τον Γιώργο τον Βαλέτα, τον φοροτεχνικό μας που τον έχουμε απόψε μαζί μας από την αρχή της εκπομπής. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα και από εμένα. Πολλά θέματα έχεις έτσι, πάρα πολλά. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το καινούριο νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα. Για πες μας, γιατί μας είπες κάποια πράγματα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή που είναι πραγματικά για πολλούς, εκτός από συγκλονιστικά, αλλά είναι και δύσκολο να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Ακριβώς. Τη Δευτέρα το βράδυ, λοιπόν, πήρε το δρόμο για τη Βουλή το ένα πολυνομοσχέδιο Μαμούθ γύρω στις 500 σελίδες μαζί με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, που έχει διάφορες φορολογικές διατάξεις και μη. Η σημαντικότερη από αυτές είναι η εισαγωγή στη ζωή μας του πλαστικού χρήματος, δηλαδή υποχρεώνει τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους να πληρώνουν με την πιστωτική τους κάρτα ή μέσω e-banking. Ουσιαστικά τους υποχρεώνει πώς, με μια τιμωρητική διάταξη εισαγωγικά, επιβάλλοντάς τους ένα φόρο 22% στο εισόδημα που θα πρέπει να δαπανίσουν ηλεκτρονικά. Πιο συγκεκριμένα, κάποιος μισθωτός ή συνταξιούχος που έχει εισόδημα έως 10.000 ευρώ
θα πρέπει να δαπανίσει ηλεκτρονικά είτε μέσω e-banking είτε μέσω πιστωτικής κάρτας το 10% του εισόδου. Και οποιασδήποτε κάρτας, ναι. Πιστωτικής, χρεωστικής, prepaid, όλα, ναι. Ακριβώς, ναι. Θα πρέπει να δαπανίσει το 10% του εισόδηματός του. Για 10.000 εισόδημα μέχρι 30.000 το 15% του εισοδήματος και πάνω από 30.000 το 20% του εισοδήματος με πλαφόν της 30.000. Μάλιστα. Πράγμα που αν σημαίνει... δεν το κάνει αυτό... Αν δεν το κάνει αυτό, θα πάρει φόρο 22% επί αυτού που έπρεπε να δαπανίσει ηλεκτρονικά. Μάλιστα. Ένα πολύ σύντομο παράδειγμα. Ένα συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα πρέπει να δαπανίσει ποσό 1.750 ευρώ ηλεκτρονικά, είτε μέσω κάρτας είτε μέσω e-banking. Εάν δαπανίσει τελικά το ποσό των 750 ευρώ, στα 1.000 ευρώ θα επιβληθεί φόρος 22%, δηλαδή 220 ευρώ. Ό,τι λοιπόν δεν δαπανάτε με κάρτα, είτε ηλεκτρονικά, με από λογαριασμό σε λογαριασμό, με έμβασμα δηλαδή, θα έχει τιμωρητικά αυτόν τον φόρο του 22%, Γιώργο Βαλέδα. Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ αρχικά έχει εξαγγελθεί ότι το αφορολόγητο που θα χτίζει ο μισθωτός και ο συνταξιούχος θα πρέπει να το χτίζει μέσω της ηλεκτρονικής πληρωμής, τελικά το αποσύραν αυτό και βάλαν αυτή την τιμωρητική διάταξη με το 22% το πέναλτι φόρου. Κάτσε εσύ Κυριάκο και εσύ Λεωνίδα να λέτε για την έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών. Ότι επειδή οι τράπεζες δεν κατέχουν το 20% όπως ο νόμος ορίζει, το 20% των καταθέσεων. Των δανείων είναι. Αλλά αν είναι 100% το ίδιο πράγμα. Ναι. Τι ούτε δύο δεν έχουν, όχι 20 που λες εσύ. Ούτε 2%. Κάτσε εσύ να μιλάς για την. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτά, αγαπητέ μου Λεωνίδα. Γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ευελπιστούν κάποιοι αφελείς με αλφα κεφαλαίο ότι θα ψήσουν τον κόσμο να πάει τα χρήματά του στις τράπεζες. Ναι. Για να πάει ο κόσμος τα χρήματά του στις τράπεζες, κυρίες και κύριοι των τραπεζών, αλλά και της κυβέρνησης, πρέπει ο κόσμος να πιστεί ότι δεν κινδυνεύει να το κάνει αυτό. Όχι να κινδυνεύσει να κλείσουν οι τράπεζες και να χάσει τα λεφτά του. Κάποιος που θα βγάλει σήμερα από το στρώμα 50.000 ευρώ και θα τα πάει στην τράπεζα. Θα τον περιλάβει ναι ή όχι εφορία. Κατευθείαν. Θα του πούνε που τα βρήκες. Θα του ζητήσουν 60% φορολόγηση, γιατί το έχουμε θέμα και αυτό σήμερα, Γιώργο Βαλέτα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν θα σου ζητήσουν 60% φορολόγηση για να πας τα λεφτά σου στην τράπεζα, την ώρα που ακούς καθημερινά πρωτοσέλιδα σε μεγάλες οικονομικές εφημερίδες και σε κεντρικά δελτία ειδήσεων ότι κινδυνεύουν να κουρευτούν οι καταθέσεις στην αρχαιότερη ευρωπαϊκή τράπεζα που είναι η Ιταλική, η Monte dei Paschi di Siena, λες συγγνώμη, εδώ κινδυνεύει το τραπεζικό σύστημα. Κινδυνεύω εγώ που θα εμπιστευτώ αυτό το τραπεζικό σύστημα να μου βάλουν 60% φόρο στα χρήματα που θα πάω στην τράπεζα και απορείται γιατί ο κόσμος δεν φέρνει ακόμα τα λεφτά του από τα στρώματα στις τράπεζες. Και για ποιο λόγο, και... με τι τόκο κατάθεση. Μα εγώ σου λέω 0% ο τόκος, παιδί μου, είναι θέμα ασφάλειας. Γιατί στο σπίτι κινδυνεύεις να μπει και ο ληστής και να στα κλέψει τα λεφτά. Α, εκεί είσαι σίγουρος αλλά ότι θα μπει ο ληστής. Στο σπίτι, στο σπίτι το να μπει ο ληστής είναι μία πιθανότητα. Πηγαίνοντας στην τράπεζα, ο ληστής είναι εξασφαλισμένος. Yeah. Και ο πρώτος ληστής είναι το κράτος που μόλις θα πας από το στρώμα σου λέει 60% φορολόγηση. Με αυτά τα αστεία λοιπόν, λεφτά στις τράπεζες δεν πρόκειται να επιστρέψουν. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε 1,5 λεπτό για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να μας βάλει ο σκηνοθέτης μας στην εικόνα και τον Γιώργο τον Βαλέτα. Γιώργο, για πες μας λοιπόν με το θέμα του πλαστικού χρήματος, τι άλλα ζητήματα υπάρχουν. Να συνεχίσουμε λοιπόν εκεί που μείναμε για τις δαπάνες που πρέπει να δαπανά ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος. Αυτές, σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας, θα είναι οι κλασικές δαπάνες σούπερ μάρκετ, ταβέρνες, αγορές επίπλων ηλεκτρικών συσκευών κτλ. Και θα εξαιρούνται πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ, κινητή σταθερή τηλεφωνία, δόσεις δανείων, ενίκια, κοινόχρηστα, ασφάλιστα, διόδια. Δηλαδή στις ΔΕΚΟ μπορεί να πληρώνω μετρητά.
Σωστά. Δηλαδή και οι μεγάλες δαπάνες να... που πρέπει να κάνει ο μισθωτός και ο συνταξιούχος εξαιρούνται και δεν θα μπορεί να τις κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εδώ πέρα είναι για να αρχίσουμε να γελάμε. Δηλαδή, στο Γερμανό του ΟΤΕ, γιατί ο ΟΤΕ στους Γερμανούς δεν ανήκει στους Έλληνες πλέον, στο Γερμανό του ΟΤΕ μπορώ να πληρώνω μετρητά και να μην έχω πέναλτι φορολογικό στη φορολογική μου δήλωση. Στον Έλληνα που έχει το μαγαζάκι κάτω από το σπίτι μου, εκεί είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω με ηλεκτρονικό χρήμα, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι που δεν κατάλαβα. Έτσι, για να ακούτε, να καταλαβαίνετε σε τι Matrix ζούμε, γιατί στο Matrix μέσα είμαστε και πιστεύουμε ότι είμαστε σε μια πραγματική κοινωνία. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι κάποιος με 10.000 το χρόνο, που σημαίνει το 10% πρέπει να το κάνει με πλαστικό χρήμα. Σωστά. Αυτό το 10% άμα το έχω πληρώσει στη ΔΕΗ με πραγματικό χρήμα δεν εκπίπτει. Όχι. Α, πρέπει να κάνω το 10%. Δεν θεωρείται, εφόσον είναι στη ΔΕΗ. Ναι. Εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία. Εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αν τώρα αυτό το χιλιάρικο πας και το πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ με κανονικό χρήμα... Αυτό το κατάλαβα, το κατάλαβα. Ναι. Αλλά θέλω να πω, μπορεί να έχω κάνει 2.000 να είναι τα έξοδα και να είναι όλα σε ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ... Εκπίπτουν κανονικά. Εξαιρούνται. Μισό λεπτό, βρε παιδί μου. Αυτό το 10% είναι υποχρεωτικό, να το πω διαφορετικά. Υποχρεωτικό. Αλλιώς θα έχεις το 22% πέρα. Επειδή μου μπορεί τα 10 χιλιάρικα σε θεωρητικό καθαρά επίπεδο να το καταλάβω. Το 10 χιλιάρικα να πληρωθούν όλα σε ρεύμα, ας πούμε. Γιατί μάλιστα. Είναι παλιά. Μάλιστα. Θα χρεωθώ και 200 ευρώ επειδή δεν είχα τη δυνατότητα να πληρώσω το 10%. Σωστά. Αυτό σωστά. Προσπαθώ να καταλάβω. Σωστά. Άρα είναι υποχρέωση. Σωστά. Βέβαια είναι είναι πάνω. Χαρακυράτο το παιχνίδι. Για πες μας, Γιώργο, τα υπόλοιπα. Να συνεχίσουμε για το πλαστικό χρήμα και να πούμε ότι όσοι επιδευματίες δέχονται ή όχι κάρτες θα πρέπει να αναρτήσουν μια πινακίδα στο ταμείο και στην είσοδο, διαφορετικά θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Θα πρέπει να έχουν πινακίδα και να λένε δέχομαι κάρτα ή δεν δέχομαι κάρτα. Τα φορολογικά στοιχεία αξίας πάνω από 500 ευρώ μεταξύ ιδιωτών, για αγορές δηλαδή που κάνουμε, θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά πάλι ή μέσω κάρτας, ενώ παλιά το όριο αυτό ήταν 1.500 ευρώ. Ναι. Οι ιατρικές δαπάνες επίσης που κάνουμε για να εκπίπτουν φορολογικά πρέπει υποχρεωτικά να είναι ηλεκτρονικά. Και τέλος, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση στις επιχειρήσεις οι δαπάνες μισθοδοσίας αν δεν έχουν γίνει μέσω τραπέζας. Πάντως, αν είσαι ευγένης, λύση υπάρχει. Σοβαρό. Αυτό είναι το σοβαρό. Για ξαναπες αυτό, Γιώργο Βαλέτα. Ναι. Εάν ακούστε το αυτό, ειδικά οι μικρομεσαίοι, οι μαγαζάτορες, τα μικρά τα καταστήματα, τα εστιατόρια, τα ταβέρνες, όλοι εσείς, οι μικροί και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, που σήμερα έχετε πρόβλημα με τις τράπεζες και είναι δεσμευμένοι οι τραπεζικοί σας λογαριασμοί. Σας είπε λοιπόν ο Γιώργος ο Βαλέτας ότι σας υποχρεώνουν να πληρώνετε τη μισθοδοσία ηλεκτρονικά, αλλιώς δεν αναγνωρίζετε δαπάνη. Είναι έτσι, Γιώργο Βαλέτα? Ακριβώς έτσι είναι. Αλλιώς δεν θα εκπίπτει φορολογικά η δαπάνη της μισθοδοσίας, που είναι από τις βασικότερες δαπάνες. Και ένας χριστιανός που έχει δεσμευμένους στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Είναι χιλιάδες οι επιχειρήσεις με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς σήμερα. Και έχει τρεις ανθρώπους προσωπικό. Και τέλος πάντων έχει βρει τον τρόπο από τα μετρητά που εισπράττει στο ταμείο του να πληρώνει τους εργαζόμενους του με μετρητά. Του λέει δηλαδή ο νομοθέτης, βάλτα στην τράπεζα, γιατί αλλιώς αν πληρώσεις με μετρητά δεν θα τα εκπέσεις από τα έξοδα, αλλά αν τα βάλεις στην τράπεζα θα τα χάσει και θα τα πάρει δέσμευση του λογαριασμού που είναι από την εφορία, από την τράπεζα ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή πάλι την πληρώνει ο εργαζόμενος που βγήκε αυτή η διάταξη. Και στην ουσία τι κάνει? Δίνει κίνητρο στον εργοδότη να μην πληρώσει μισθοδοσία. Αυτό δεν μας λέει, Γιώργο Βαλέτα, με λίγα λόγια, η διάταξη. Ακριβώς. Είναι ακριβώς πολύ αυτό. Σοβαρό το θέμα. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση πώς δεν το σκέφτηκαν. Γιατί καθημερινά βλέπουν ότι γίνονται χιλιάδες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Είτε από τράπεζα, είτε από δημόσιο, είτε από ταμείο. Πιστεύει και όλους αυτούς τους λέτε. Δεν το σκέφτηκε, Κυριάκο, τον αυτό. Ποιος? Πιστεύει, μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι δεν το σκέφτηκε. Δηλαδή μια κυβέρνηση, α, δεν το σκέφτηκα. Τι να πω, ρε Σιλιονίδα, εδώ παρακαλώ τώρα, τα δηλαδή ψηλά. Μετά από δύο χρόνια σηκώνουμε ακόμα δεν ψηλά. Σκέφτονται. Τίποτα, το λάθος τελικά πρέπει να είναι δικό μας, που δεν πάμε να παραδώσουμε τα πάντα και να πούμε εντάξει, είναι υποχρεωμένο το κράτος να με θρέψει, να με ταΐσει, να με κοιμήσει, να. Και πάρτε γιατί όλα. Από πού προκύπτει το υποχρεωμένο? Από τους λαθρομετανάστες, από τους πρόσφυγες. Θα σας στείλει σε hot spot.
Να με στείλει σε hot spot, άμα είναι δηλαδή. Γιατί όχι. Όχι. Δεν είμαστε για το hot spot ακόμα. Να μας βάλει ο σκηνοθέτης μας στην εικόνα. Όχι μας ακόμα. Και την Κατερίνα τη Ζαγανά που με ενημερώνουν ότι έχει έρθει. Ωραία. Στο δίπλα στούντιο. Την έχουμε την Κατερίνα τη Ζαγανά. Την έχουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα Κατερίνα και σε σένα. Μας ανοίγει την καρδιά ο Γιώργος Βαλέτας τώρα. Πάμε πάρα πολύ δυνατά. Θα την ανοίξω ακόμα περισσότερο. Πάμε πάρα πολύ δυνατά. Ελπίζω μετά εσύ τουλάχιστον να μας δώσεις κανένα καλό νέο. Για πες, Γιώργο Βαλέτα. Κάτι τελευταίο για το πολυνομοσχέδιο, ότι θεσπίζεται πρόγραμμα δημόσιων κληρώσεων λοταρία, όπου θα κληρώνονται τα κατασκευθέντα ΙΟΤΑΧΗ και τα ακίνητα του κόσμου. Α, δηλαδή ό,τι κατάσκευε θα κληρώνεται. Ό,τι κατάσκευε θα κληρώνεται. Ναι, ακριβώς. Από τη μία φορεία, αλλά από την άλλη λοταρία. Τελικά όλα στο τζόγο καταλήγουν. Για προχώρα, Γιώργο Βαλέτα, με τα τέλη κυκλοφορίας. Λοιπόν, με τα τέλη κυκλοφορίας τι γίνεται. Για την ακινησία θέλω να μας πεις. Δηλαδή, επειδή έχουν βγει ένα σωρό αφελείς στο διαδίκτυο και λένε στον κόσμο μην πληρώνει τέλη κυκλοφορίας, πληρώστε ένα ευρώ. Όλα αυτά είναι μπούρδες. Όλα αυτά είναι μπούρδες. Δεν ισχύει νομικά τίποτα. Mm-hmm. Και όσοι πληρώσετε τώρα ένα ευρώ και δεν πληρώσετε υπόλοιπα, θα σας έρθουν τα τέλη κυκλοφορίας διπλά να τα πληρώσετε την επόμενη χρονιά. Υπάρχει λοιπόν ένας και μοναδικός τρόπος για να μην πληρώσετε τέλη κυκλοφορίας και αυτό είναι η ακινησία του αυτοκίνητου. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πες μας, Γιώργο Βαλέτα. Ο ένας και μοναδικός τρόπος λοιπόν είναι να καταθέτουμε τις πινακίδες μέχρι τις 31 Δεκάτου ή εφόσον δοθεί παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, ακολουθεί η παράταση αυτή και την κατάθεση των πινακίδων. Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας για την εφορία όταν πάμε να καταθέσουμε τις πινακίδες? Την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τις πινακίδες φυσικά. Κάνουμε μία αίτηση στην εφορία και μία υπεύθυνη δήλωση ότι έχουμε ιδιωτικό χώρο πάρκινγκ ή μας έχουν παραχωρήσει έναν ιδιωτικό χώρο πάρκινγκ. Και πρέπει να έχουν πληρωθεί όλα τα τέλη κυκλοφορίας όλων των παρελθόντων ετών. Έτσι. Προκειμένου να μπορούμε άμα να καταθέσουμε. Άμα δεν υπάρχει ιδιωτικός χώρος πάρκινγκ. Όχι, θεωρείται είναι σε κυκλοφορία. Σε δημόσιο δρόμο. Δεν μπορεί σε δημόσιο χώρο. Να, σε δημόσιο δρόμο, να ξέρεις, Λεωνίδα, όταν είναι σταθμευμένο ακίνητο ένα αυτοκίνητο σε δημόσιο δρόμο, κατά την ισχύουσα νομοθεσία οφείλει να είναι και ασφαλισμένο και ας μην κινείται. Διότι υπάρχει αστική ευθύνη. Ασφαλισμένο μπορεί να είναι. Όχι, πρέπει να είναι γιατί θεωρείται ότι κυκλοφορεί. Αλλά για να είναι ασφαλισμένο πρέπει να έχει πληρωμένα τα τέλη. Όχι, όχι. Θεωρείται ότι κυκλοφορεί. Αυτοκίνητο που είναι σταθμευμένο σε δημόσιο δρόμο θεωρείται ότι είναι σε κυκλοφορία. Μάλιστα. Για να μην είναι σε κυκλοφορία πρέπει να είναι σε ιδιωτικό χώρο, όπως το είπε ο Γιώργος Βαλέτας, έτσι είναι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ότι γλιτώσαν ο ΔΕΔΑ πληρώσουν σε πάρκινγκ. Και αυτή τη στιγμή τώρα είναι 700.000 οχήματα περίπου με κατατεθειμένες πινακίδες, εκ των οποίων το 80% από αυτά είναι πριν το 2010 και πάνω από 2.000. Και μεγάλου κυβισμού, έτσι, που έχουν αυτά τα εξωφρενικά τέλη κυκλοφορίας που κάθε χρόνο με τα λεφτά των τελών κυκλοφορίας αγοράζει ένα αυτοκίνητο. Ακριβώς. Είπαμε, ζούμε στο Matrix, πρέπει απλά να το πάρουμε απόφαση. Κατερίνα Ζαγανά, θα μας πεις καμιά καλή είδηση εσύ, θα μας ανοίξεις και εσύ την καρδιά σου το βάλετε. Αύριο, 15 Δεκεμβρίου, θα είμαστε, θεωρώ, όλοι στα προπήλαια για το Πανελλήνιο Συλλαλητήριο των Συνταξιούχων. Γιατί είσαι εσύ συνταξιούχος? Δεν είμαι συνταξιούχος, αλλά δεν πρέπει να είσαι μόνο συνταξιούχος για να κατέβεις να διαδηλώσεις για τα δικαιώματα, για τις συντάξεις, αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι εκεί. Διότι συμφωνώ όλο το σύστημα το οποίο κινείται γύρω από τα ασφαλιστικά ταμεία, θίγει όλους μας. Δεν είναι θέμα δηλαδή των συνταξιούχων ή χαμηλές συντάξεις. Οι σημερινοί πεινασμένοι εργαζόμενοι θα είναι αυριανοί πεινασμένοι συνταξιούχοι. Είναι δεδομένο ότι δεν θα υπάρχουν ταμεία αύριο. Έτσι. Μιλάμε για χαμηλές, πολύ χαμηλές συντάξεις, ψίχουλα θα τα θεωρούσε κάποιος. Αυτό το επίδομα το οποίο δίνεται τώρα δεν είναι η 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πρέπει λοιπόν κάποιος, με κάποιο τρόπο να αντιδράσουν. Οι συνταξιούχοι λόγω της, του παροπλισμού τους, ας το πούμε έτσι, λόγω της ιδιότητάς τους δεν μπορούν να κατέβουν σε απεργία, κατεβαίνουν όμως σε ένα συλλαλητήριο. Σε αυτό το συλλαλητήριο λοιπόν, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο 5 η ώρα από τα προπύλαια και θα οδηγηθεί στο Μαξίμου για μια διαμαρτυρία, θεωρώ ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν πάρα πολλοί κόσμος. Όλοι οι εργαζόμενοι πρώτα απ' όλα. Δεν θίγει μόνο ένα κλάδο και να λέμε μα ασχολούμαστε με τους συνταξιούχους. Ναι, ασχολούμαστε με τους συνταξιούχους. Μα πώς θα μην ασχοληθείς με τους συνταξιούχους, αγαπητή μου Κατερίνα, αφού σήμερα τα σπίτια των ανέργων από τις συντάξεις ζουν. Ακριβώς. Δηλαδή σήμερα ο συνταξιούχος με την πενιχρή αυτή σύνταξη που παίρνει δεν ζει μόνο τον εαυτό του, ζει και παιδιά και εγγόνια, γιατί η ανεργία έφτασε στο σημείο σήμερα να κάνει ανάγκη
την τροφοδότηση του προσωπικού προϋπολογισμού του ανέργου από τις συντάξεις. Άρα λοιπόν είναι πολύ σοβαρό το θέμα των συντάξεων και σαφώς αφορά όλους τους Έλληνες. Δυστυχώς δεν είδα κανέναν εργαζόμενο να κατεβαίνει σε μια διαμαρτυρία, να κατεβαίνει σε μια απεργία γιατί φοβάται μου τον διώξουν. Είδα όμως πάρα πολλούς εργαζόμενους και συναδέλφους δικηγόρους να δουλεύουν για 300 ευρώ από το πρωί στις 9 μέχρι το απόγευμα στις 5 και να μην μπορούν να διαμαρτυρηθούν γιατί από αυτά ζουν. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν άλλους πόρους να προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο και αυτά να είναι μαύρα. Δηλαδή, ένα κράτος σε πλήρη αποδιοργάνωση. Πάνω, δεν είδα λοιπόν. Κατερίνα, το πραγματικό έργο κάθε πολίτη, προς την κυβέρνηση, προς το κράτος του, είναι να δηλώνει τα εισοδήματά του, να τα πληρώνει κλπ. Δηλαδή, κυριολεκτικά, η απεργία μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε, ακόμα και από το συνταξιούχο. Άμα δεν καταβάλει, δεν δηλώνει, δεν. Δεν είναι μόνο απεργία να μην είσαι στην εργασία σου, γιατί αυτό είναι να διαμαρτύρεσαι. Δεν μπορείς δυστυχώς να μην δηλώσεις τα εισοδήματά σου, γιατί υπάρχουν ρήτρες. Μιλώντας, ένας πολίτης, αδιάφορο τι επαγγέλλεται ή τι ιδιότητα έχει για έσοδο, η απεργία προς το δημόσιο είναι η μη ενημέρωση του δημοσίου. Αυτό είναι το έργο του. Έτσι. Να πούμε, Κατερίνα μου, τι γίνεται και με τη δράση για τις ομαδικές αγωγές διεκδίκησης αντισυνταγματικών περικοπών συντάξεων και ΕΦΑΠΑΞ. Είπαμε ότι λήγει αυτή την εβδομάδα η προθεσμία για να ενταχθείτε σε αυτή την ομαδική αγωγή και να πάρετε συνταξιούχοι, να διεκδικήσετε και να πάρετε τις αντισυνταγματικές περικοπές των συντάξεων και των ΕΦΑΠΑΞ σας. Λίγη η δράση αυτή την εβδομάδα, γιατί τέλος του χρόνου έτσι κι αλλιώς υπάρχει παραγραφή. Όσοι έρθετε και τις επόμενες 2-3 ημέρες θα μπορέσετε να ενταχθείτε για να διεκδικήσετε, όπως οι άλλοι 3.000 συνταξιούχοι που δικαιώθηκαν στα δικαστήρια αυτές τις αντισυνταγματικές περικοπές, να πάρετε μέχρι και 15.000 ευρώ, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που φτάνει και 15.000 ευρώ τα χρήματα που έχετε να πάρετε, και για να τα διεκδικήσετε, σας είπαμε, 2-3 μέρες είναι ακόμα ο χρόνος για τη συμμετοχή στη δράση. Άρα όσοι ακόμα ενδιαφέρεστε, τηλεφωνείτε τώρα 210-5200-452, ζητήστε από τους εθελοντές μας που είναι στα τηλέφωνα να σας φέρουν σε επαφή με την Κατερίνα τη Ζαγανά για να προλάβετε μέχρι την Παρασκευή να μπείτε στη δράση. Από την Παρασκευή και μετά δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Σας το είχαμε πει εδώ και μήνες ότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την απέτηση. Παραμονή πρωτοχρονιάς η Κατερίνα Ζαγανά να συντάσσει δικόγραφα. Πες μας, Κατερίνα. Εγώ κάτι άλλο θέλω να πω για μια απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Ναι. Το οποίο λίγο δυνατά έχει, να σ' ακούμε. Έχει αλλάξει όλη τη δομή του ΟΑΕ. Μέχρι τώρα είχαμε πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες ήταν σε αδράνεια. Η αδράνεια βέβαια έχει πολλές ερμηνείες. Μπορεί δηλαδή να έχει κόψει και 2-3 τιμολόγια. Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπήρχε μία ροή στην επαγγελματική δραστηριότητα των εταιριών αυτών. Παρ' όλα αυτά όμως το πρώην ΤΕΒΕ, νυν ΟΑΕ, τους χρέωνε με απίστευτα ασφάλιστρα τα οποία δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. Και μετά είχαμε τα επακόλουθα που ήταν κατασχέσεις, που ήταν πληστηριασμοί και όλα αυτά από το ταμείο. Τώρα λοιπόν με την απόφαση αυτή του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά έχουμε μία διαγραφή των χρεών για το χρονικό διάστημα που η εταιρεία αυτή αποδεδειγμένα ήταν σε αδράνεια. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντική αυτό απόφαση. Είναι πάρα πολύ, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις σήμερα. Χιλιάδες επιχειρήσεις. Πρώην επιχειρήσεις που σήμερα δεν είναι επιχειρήσεις. Είναι απλά αφημείς ζόμπι. Είναι ζωντανές νεκρές επιχειρήσεις, οι οποίες ενώ είναι σε αδράνεια και έχουν να τιμολογήσουν ή να λειτουργήσουν χρόνια, τους χρεώνουν με ασφαλιστικές εισφορές τους επιχειρηματίες, ιδέες στον ΟΑΕ, με αποτέλεσμα να υπάρχει κόσμος που ενώ δεν δουλεύει, που ενώ δεν εισπράττει, που ενώ η επιχείρηση του δεν λειτουργεί, ακριβώς, καθημερινά χρεώνεται με εισφορές, κινδυνεύει να χάσει το σπιτάκι του στον πληστηριασμό, κινδυνεύει να πάει και στη φυλακή. Άρα λοιπόν, Κατερίνα Ζαγανά, πραγματικά είναι μια πολύ, πολύ καλή και σημαντική απόφαση αυτή. Είναι μια πολύ γενναία απόφαση στα δύσκολα χρόνια και τα οποία ελπίζουμε να τη σεβαστούν μόνο στον ΟΑΕ, γιατί στην Ελλάδα βλέπουμε ότι η δημόσια διοίκηση δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Υπάρχει δυνατότητα να ζητήσεις και για ηθική βλάβη να αποζημιωθείς και το δημόσιο δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Ναι. Πάμε σε ένα, άμα βουδίξεις κανέναν που αποζημιώθηκε από το δημόσιο, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό για το τρίτο και το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
Επιστρέψαμε λοιπόν για το τρίτο και το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να μας βάλει ο σκηνοθέτης μας στην εικόνα τους καλεσμένους μας. Και θέλω να πάμε να δούμε αμέσως ένα θέμα που αφορά την κυβέρνηση, τις φορολογικές αρχές και αφορά όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι φεύγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις από την Ελλάδα και μετακομίζουν στη Βουλγαρία. Και λέγαμε εντάξει, Βούλγαροι με το 10% φόρο έρχονται να πάρουν τις επιχειρήσεις και πάει μια επιχείρηση στη Βουλγαρία για την ευθυνή μισθή, γιατί πληρώνει 200-300 ευρώ το μήνα. Ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει μετανάστευση ελληνικών εταιριών και προς την Αγγλία. Όσο Ευκλήδη Τσακαλώτε βάζεις φόρους σε ελληνικές επιχειρήσεις, όσο φορολογείται το επιχειρήν, όσο πάτε σε αυτά τα εκτός πραγματικότητας φορολογικά μέτρα που απαιτείται από τους επιχειρηματίες να πληρώνουν περισσότερα χρήματα στο κράτος, στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία από αυτά που εισπράττουν, γίνονται κάποιοι άλλοι μάγκες. Και κάναμε μάγκες και τους Άγγλους, οι οποίοι πλέον επίσημα από ιστοσελίδες και ακόμη και από το Facebook, ακούστε, προσκαλούν τους Έλληνες επιχειρηματίες να μεταφέρουν τις έδρες των επιχειρήσεων τους στην Αγγλία. Βάλε μας, Στέφανε Κουλουμπή, να δούμε την εικόνα, για να δείτε με τι πλεονεκτήματα. Ακούτε λοιπόν τι διαφημίζουν οι Άγγλοι για να πάνε οι ελληνικές εταιρείες στην Αγγλία. Απαλλαγή ΦΠΑ για συναλλαγές με όλες τις χώρες, εντός και εκτός Βρετανίας, με επιχειρήσεις και ιδιώτες. Μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τέλη και λοιπά κόστη. Συνδυασμός πολλαπλών δραστηριοτήτων σε μία εταιρεία, παγκόσμιο επιχειρηματικό προφίλ με έδρα στη Μητρόπολη των Επιχειρήσεων, αυτό και αν πουλάει, και με τράπεζες πραγματικές που δίνουν και δάνεια, που βγάζουν και εγγυητικές επιστολές, που οι εγγυητικές τους επιστολές περνάνε, γιατί και οι δικές μας βγάζουν, αλλά ούτε για χαρτί υγείας δεν τις χρησιμοποιούν. Και σου λέει μετά, επικοινωνήστε μαζί μας, τα διαβάζετε στην οθόνη σας. Καλέστε μας για μία δωρεάν αξιολόγηση. Γραμμή εξυπηρέτηση Ελλήνων πελατών. Δηλαδή στην Αγγλία, ευχαριστούμε τον Στέφανο τον Κουλουμπή για την εικόνα. Εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων που κάνουν σέρβις στις αλλοδαπές επιχειρήσεις που πηγαίνουν και εγκαθίσανται στην Αγγλία έχουν κάνει ειδικό τμήμα ελληνικών επιχειρήσεων με dedicated, ειδικό δηλαδή τηλεφωνικό κέντρο και διαφημίζουν στην Ελλάδα από το Facebook, από τα site, από παντού. Ελάτε στην Αγγλία. Φέρτε την επιχείρησή σας στην Αγγλία. Εδώ δεν θα σας κλέβουμε εμείς φορές, δεν θα σας κλέβουμε με ΦΠΑ, δεν θα σας τρελάνουμε στους φόρους. Θα έχετε και τράπεζες να μπορείτε να εξυπηρετήσετε. Και εμείς απέναντι σε αυτό το φαινόμενο έχουμε μείνει ακόμα στη Βουλγαρία και λέμε θα τους φέρουμε όλους πίσω από τη Βουλγαρία. Από τη Βουλγαρία μπορεί να τους φέρετε πίσω κάποιους. Από την Αγγλία όμως δεν θα φέρετε πίσω κανέναν. Και τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά και δεν είναι για να αντιμετωπίζονται με αστειότητες και με μέτρα αστυνομικά. Ο μόνος τρόπος για να έρθει ανάπτυξη, για να ξαναπάρει μπροστά η οικονομία και για να αρχίσουν ξανά να δουλεύουν οι επιχειρήσεις είναι να εκλογικευτεί ο κρατικός μηχανισμός, να εκλογικευτεί το φορολογικό και το ασφαλιστικό και αυτές τις ρημάδες, τις ρυθμίσεις των 100 δόσεων και ό,τι άλλη ρύθμιση φέρεται, είτε μέσα από τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, είτε μέσα από τη δεύτερη ευκαιρία, αυτά να είναι πραγματικές ρυθμίσεις που να μπορούν να διευκολύνουν τον κόσμο να πληρώσει και να τα αποσυνδέσετε από τα τρέχοντα. Σας το έχουμε πει 100 φορές. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώνει τρέχοντα και ρύθμιση, γιατί σήμερα δεν μπορεί να πληρώνει τετρέχοντα. Άρα αποσυνδέσετε και εκλογικεύστε τους φορολογικούς συντελεστές και τους συντελεστές των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί μέχρι σήμερα είχαμε μόνο τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, την Αλβανία και την Κύπρο. Αλλά τώρα μπήκε στο παιχνίδι και η Αγγλία. Και αν βγει η Μεγάλη Βρετανία να προσκαλέσει όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις να πάνε εκεί, εδώ θα μείνουν μόνο οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι. Και να σας δω τότε εσάς της κυβέρνησης πώς θα τους θρέψετε. Πώς θα τους θρέψετε όταν θα είναι στους δρόμους πεινασμένοι και θα διαδηλώνουν. Νίκο Νικολόπουλες, έχουμε στη γραμμή. Τον έχουμε τον Νίκο Νικολόπουλο. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο Νικολόπουλε.
Για πες μας εχθές τα χθεσινά τα μαντάτα από τους οικονομικούς εισαγγελείς. Εχθές ήταν πραγματικά μια πολύ καλή μέρα. Ήταν μια εξαιρετική παρουσία που έγινε στους οικονομικούς εισαγγελείς, αγαπητέ μου Νίκο Νικολόπουλε. Συγκεκριμένα στον κύριο Καλούδη, στην κυρία Τουλουπάκη και στην κυρία Τζούρα, και στον κύριο Τζούρα, συγγνώμη, που χειρίζονται τη δικογραφία για τα CDS, για το TAPSIN 3 και για τη μεθόδευση της υπαγωγής της Ελλάδας στο πρώτο μνημόνιο. Επανήλθαν οι εισαγγελείς, ξαναχρεώθηκε η δικογραφία. Και αυτή τη φορά, Νίκο Νικολόπουλε, η εντύπωση που εγώ αποκόμισα από αυτή την επίσκεψη είναι ότι αυτή τη φορά οι συγκεκριμένοι εισαγγελείς θέλουν το πράγμα να το πάνε μέχρι το τέλος. Δεν φαίνονται διατεθειμένοι να θέλουν να χαρίσουν κάτι. Κύριε Τόμπρα, θέλω και εγώ λοιπόν να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος και να πω τα ονόματα για να τα ξέρει ο κόσμος και οι συναδελφοί τους. Ότι επαινούμε και τιμούμε αυτούς τους δικαστές, όπως τους κυρίους Καλούδη, Τζούρα και την κυρία Τουλουπάκη. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ενημερώθηκε και η κυβέρνηση για αυτή μας την συνάντηση. Α, για πες το, αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό λοιπόν και το λέω. Το λέω γιατί μας παρακολουθούν πολλοί, να το ξέρετε, τη δική σας εκπομπή πάρα πολύ. Και από την κυβέρνηση, αλλά προπαντός οι απλοί Έλληνες πολίτες. Αν είδατε, μόλις πριν λίγες ώρες έδωσε μια δημοσκόπηση και λέει ότι το 65% των Ελλήνων εξακολουθούν για αυτά τα ζητήματα που σηκώνετε εσείς, η υπέρβαση. Εγώ από την μεριά μου στη Βουλή, ο κόσμος δείχνει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μα εδώ, λοιπόν, αυτή είναι η φλέγουσα καθημερινότητα του πολίτη. Εδώ λοιπόν, κοιτάξτε, μετά την κατάθεση που κυρίως εσύ, Κυριάκο Τόμπρα, θα ακολουθήσει βέβαια και του Γιώργου του Νούλα, παραδόθηκαν επίσης αυτά που έδωσε στους οικονομικούς εισαγγελείς, τα στοιχεία, τα ηλεκτρονικά αρχεία, τα έγγραφα της δικογραφίας, αυτά που λείπουν, δεν είχαν φτάσει στα χέρια τους. Τώρα λοιπόν πραγματικά μπορούν να ολοκληρώσουν μια προκαταρτική που ξεκίνησε 6 χρόνια πριν. Ήμουνα σήμερα στην επιθεωρήτρια των δικαστών. Α, για πες, την κυρία Χιδίροκλου, και της είπα την περίπτωση αυτή. Τι λέω, μα είναι δυνατόν? Και μάλιστα δεν θέλω να το πω έτσι με μεγάλη έμφαση, αλλά θέλω να έχει υποθεί δημόσια, όχι όταν μιλάω εγώ και ο Λεωνίδας, που προχτές στο Αίγιο η συγκέντρωση που έκανε η υπέρβαση ακόμα συζητιέται σε όλη την Αιγυάλια. Αλήθεια, παντού σα ζητούν. Παντού θέλουν να έρθουν να υπογράψουν την αγωγή. Με ρωτούν εμένα ως βουλευτή της Αχαΐας πού να πάμε να υπογράψουμε και εμείς την αγωγή για να γλιτώσουμε τον πληστηριασμό. Σας ευχαριστώ και γι' αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι έκανε εντύπωση πως λείπει κομμάτι από τη δικογραφία αυτή που λέμε για τα CDS. Είναι δυνατόν? Το λέω δημόσια γιατί θα το πω και στη Βουλή. Εάν συμβαίνει τούτο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Σαφώς. Είχε πει ο κύριος Νούλας ότι βρέθηκε αυτή η δικογραφία στην άρτα προχρόνων. Ναι. Θυμάστε ότι ο Πεπόνης, καλή του ώρα, όπου να είναι, όπου να είσαι κύριε Πεπόνη, άφησε σε εποχή. Ο Πεπόνης δεν έθαψε αυτό το θέμα. Μα εδώ υπήρχαν πιέσεις από 100 μεριές να τις στείλουν στο αρχείο και πραγματικά, αν η μηνυτήρια αυτή αναφορά και όλη η δικογραφία δεν πήγε στο αρχείο, οφείλεται στην επιμονή του Γρηγόρη του Πεπόνη, που πραγματικά την κράτησε ζωντανή και σήμερα στα χέρια αυτών των εισαγγελέων, που δεν είναι τυχαίοι αυτοί οι εισαγγελείς, Νίκο Νικολόπουλε. Ο κύριος Καλούδης είναι ο εισαγγελέας του πορίσματος Καλούδη, αυτός που έκανε εκείνο το πόρισμα των 42 σελίδων για τα δάνεια των κομμάτων, αν θυμάσαι καλά. Βέβαια. Άρα λοιπόν, στα χέρια αυτών των εισαγγελέων δεν θα χαθεί η δικογραφία. Όλη η Βουλή στο πόρισμα Καλούδη στάθηκε. Που κάποιος πρώην υπουργός του Σαμαρά μου έλεγε ότι θα τον πάνε και φυλακή τον Καλούδη αν έρθουν, λέει, στα πράγματα. Ναι. Ακούς, ναι. Το έχω πει και μέσα στην εξεταστική αυτό. Μάλιστα. Μην νομίζουν, εγώ δεν ξεχνάω. Εγώ είμαι καμήλα. Λοιπόν, τώρα η δικαιοσύνη μπορεί να αντλήσει από το λογιστήριο του ΤΑΦΤΑΦ τα στοιχεία ταυτοποίησης των συναλλαγών αγοράς, όπως υπέδειξες εσύ, Κυριάκο Τόμπρα, ως γνωρίζον στο βάδο στην υπόθεση,
για την πώληση των επίμαχων CDS. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, είναι εκείνα που λέγανε για τον Αντρίκο, τον Παπαντρέου. Είναι εκείνα, δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά για να καταλάβει για ποια υπόθεση λέμε. Μιλάμε για 1 τρισεκατομμύριο, το καταλαβαίνετε. Δεν μιλάμε εδώ πέρα για στραγάλια. Τεράστια τα νούμερα της Είναι τεράστια τα νούμερα. Έτσι. Και γι' αυτό οργίζομαι, γι' αυτό φωνάζουμε, γι' αυτό κάνουμε αυτά. Μίλησα σήμερα με την πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της λέω, κυρία Θεοτοκάτου, είναι δυνατόν 2 χρόνια περίμενε αυτός ο άνθρωπος για να βγάλει τους καταλογισμούς για τον Αθήνα 97 ή μήπως περίμεναν κάποιοι για να έρθει σήμερα διάταξη να αθωώνει 30 εκατομμύρια σε υπουργούς. Είπα λοιπόν και σήμερα στην κυβέρνηση, θα είναι η πρώτη φορά που οι υπουργοί θα έχουν καταλογισμό, εγώ από το 1974 και μετά δεν θυμάμαι μία φορά, οι υπουργοί να κληθούν από ανώτατο δικαστήριο να πληρώσουν από την τσέπη τους. Είναι η μόνη φορά. Και το λέω από τη δικιά σου εκπομπή τώρα. Γιατί μας ακούνε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ναι, ναι, είναι γιατί πολύ... μας ακούει η κυρία Θεοτοκάτου. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, ανοίγουν. Γιατί μας ακούει και η αρμόδια. Και ο κύριος που έχει την υπόθεση 2 χρόνια στα χέρια του. Αύριο να βγάλουν. Και είναι γραμμένος ο καταλογισμός. Αύριο. Λέω λοιπόν ότι ο αγώνας που κάνεις, Κυριάκο, εσύ, ο Λεωνίδας, οι άλλοι εκεί, όλοι οι συνεργάτες σας, είναι ένας αγώνας ηρωικός, φαίνεται μοναχικός, αλλά κοιτάξτε τη σημερινή δημοσκόπηση που πριν λίγες ώρες βγήκε. Εξακολουθεί το 65% των Ελλήνων να λέει δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που κυβερνάνε την Ευρώπη, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Βερολίνο, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις Βρυξέλλες, τόσο μεγάλο ποσοστό. Και πριν λίγα λεπτά ακούσατε τον Πρωθυπουργό, καλεί αύριο όλους, ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή, ονομαστική, να ακούσω ο Κούλης θα πει ναι ή όχι στο βοήθημα των φτωχών. Θα πούνε... Αύριο όσοι με ακούτε να βάλετε τηλεόραση θα πούνε για ναι, να δείτε ναι, τα παλικάρια σας. Ένα λεπτό. Θα πούνε ναι γιατί παγιδεύτηκαν. Αν θέλουν να σπούνε όχι θα φάνε αν πέτρες. Θέλουν να σπούνε όχι. Θα φάνε πέτρες αν πούνε όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αύριο λοιπόν να τους δούμε. Αλλά θα δούμε πότε λέγανε ψέματα και πότε αλήθεια τώρα. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Ή αύριο αλήθεια. Νίκο Νικολόπουλος, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Και εγώ καλή δύναμη, ο Θεός μαζί σας. Καλή δύναμη σε όλους. Γιώργο Βαλέτα. Έχουμε λοιπόν, να, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος και όπου να ανεκκλίνουμε. Γιώργο Βαλέτα, θέλω να μας πεις σύντομα για το μεγάλο, για το φλέγον ζήτημα του εξοδικαστικού συμβιβασμού, για το θέμα της δεύτερης ευκαιρίας, αλλά και για το θέμα των κατασχέσεων. Και πριν μας το πεις, οι τηλεθεατές που μας ακούτε να ξέρετε και τα μέλη του κινήματος Υπέρβαση, ότι σήμερα σας δίνουμε λύση και για αυτά τα θέματα. Αν αντιμετωπίζετε λοιπόν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε τις διατάξεις για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό όσοι χρωστάτε σε δημόσιο και ταμεία και σε τράπεζες, και όσοι θέλετε να εκμεταλλευτείτε τις διατάξεις τις καινούργιες για τη δεύτερη ευκαιρία, μην περιμένετε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κίνημα Υπέρβαση 210-52-00-452. Ζητήστε να σας κάνουν ένα ραντεβού με τον Γιώργο τον Βαλέτα για να σας κατευθύνει, για να σας δείξει το σωστό δρόμο, γιατί όλα αυτά που ψηφίστηκαν και που θα ψηφιστούν ακούγονται ωραία εκ πρώτης όψεως, αλλά κρύβουν τόσες πολλές παγίδες που αν πάτε μόνοι σας θα φάτε τα μούτρα μας. Πες μας Γιώργο Βαλέτα, γιατί έχουμε μόνο 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Πολύ γρήγορα να πούμε για τις κατασχέσεις ότι κατά μέσο όρο γίνονται 500 κατασχέσεις την ημέρα τραπεζικών λογαριασμών, είτε ακινήτων είτε πληστηριασμών. Ετοιμάζεται ένα καινούριο πληροφοριακό σύστημα όπου θα αυτοματοποιηθούν οι κατασχέσεις και με το που θα καθίσταται ληξιπρόθεσμη μία οφειλή θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό κατασχετήριο. Αυτό το έργο θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία, θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και θα λειτουργήσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Μάλιστα. Επίσης θα διασυνδεθεί με το Εθνικό Κτηματολόγιο, αυτή η πλατφόρμα, με το ΓΕΜΗ, τις δικαστικές αρχές, τις τράπεζες και συμβολογράφους. Online θα τα βλέπουν όλα με λίγα λόγια. Ακριβώς. Yeah, μάλιστα. Και μία δεύτερη ευκαιρία λοιπόν θα δοθεί με εισάγονται καινούργιες διατάξεις στον πτωχευτικό κώδικα με το πολυνομοσχέδιο, όπου θα δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία σε όσους επιχειρηματίες πτωχεύουν λόγω πραγματικής αδυναμίας και, λόγω, και όχι δολίως,
εφόσον μπορεί αυτό να το αποδείξει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Δηλαδή για το πρώτο εξάμεινο του 2017 ακόμα αναπνέουμε. Για το πρώτο εξάμεινο αναπνέουμε. Ναι, αλλά για... μετά δεν θα υπάρχει χρόνο. Αλλά γιατί για με να το που θα γίνει ηλεκτρονική εγκατάσχεση που... δεν θα υπάρχει για χρόνος. Για να αναπνέετε και εσείς που μας ακούτε το δεύτερο εξάμεινο, σας το είπαμε και πριν, τηλεφωνήστε τώρα, ελάτε κοντά μας, ζητήστε να σας φέρουν σε επαφή με τον Γιώργο τον Βαλέτα και για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό και για τη δεύτερη ευκαιρία, αλλά και για τη δέσμευση των τραπεζικών σας λογαριασμών. Με ενημερώνουν από το Control ότι φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Θα τα πούμε όπως πάντα την ερχόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, εδώ ζωντανά, στο φιλόξενο Contra Channel. Καλό σας βράδυ.